Όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις, γνωρίζεις ότι υπάρχει ένα βαθύτερο εγώ. Το πραγματικό εγώ, η ψυχή, ο παρατηρητής των ανθρώπινων σκέψεων και συναισθημάτων που παρακολουθεί την ανθρώπινη εμπειρία σου με αντικειμενικότητα, συμπόνια, από απόσταση. Αυτός είναι πραγματικά ένας θαυμάσιος κόσμος για να ζήσεις, παρά τις δυσκολίες. Γιατί μπορείς να επαναφέρεις μια ειρηνική και ικανοποιητική ανθρώπινη ζωή κάθε στιγμή, απλώς παρατηρώντας τον ανθρώπινο μηχανισμό και καθαρίζοντας τον διανοητικό σου χώρο. Ας συντονιστούμε με αυτό. Ξυπνάω το πρωί, προσεύχομαι στο πνεύμα, την πρωταρχική πηγή της δημιουργίας και ζητώ να μου δοθεί υπομονή. Επιτρέπω στις σκέψεις και τα συναισθήματα να τοποθετηθούν στο παρασκήνιο της ανθρώπινης εμπειρίας, με αποδοχή, και έτσι αναβαθμίζω τη ζωή μου σε ένα επίπεδο πέρα από κάθε σύστημα ηθικό, κάθε εμπειρία διανόησης, οποιαδήποτε προκαθορισμένη κουλτούρα, οποιαδήποτε αρχή ή περιορισμό, οποιαδήποτε προσκόλληση σε προηγούμενη εμπειρία ή έλλειψη εμπειρίας, οποιαδήποτε βεβαιότητα ή άγνοια για το τι υπάρχει πέρα από το φυσικό. Το πνεύμα και η ανθρώπινη ζωή συμβαδίζουν όταν ευθυγραμμίζομαι ως ένα τριαδικό «ον», σώμα, νους και ψυχή. Όταν περιορίζω την υποτιθέμενη απόσταση μεταξύ του θεϊκού και του υλικού. Αμαρτία δεν υπάρχει. Διαπράττω απουσία του θεϊκού. Αυτό κάνω ως άνθρωπος. Κρυφά, μέσα στην ιερή καρδιά μου, στην ολότητά μου, ως τριαδικό «ον», βαθιά μέσα μου, όταν αποφεύγω την παρουσία στο εδώ και τώρα, την ψυχή και τη φυσική της σύνδεση με το πνεύμα, διαπράττω απουσίες και έτσι οι διανοητικές παγίδες με αρπάζουν. Έρχεται το μεσημέρι. Θα εξασκηθώ στην ύψη, την προσοχή στο εδώ και τώρα, τον έλεγχο των σκέψεων, την παρουσία, μεταφέροντας την επίγνωση στην παρούσα στιγμή. Οι φυσικές αισθήσεις του σώματος είναι ο ασφαλέστερος κόλπος που κρατά το μυαλό μου ακίνητο, χωρίς να επιτρέπει εισερχόμενες σκέψεις. Απλώς κρατώντας το μυαλό απασχολημένο με το σώμα, με την εσωτερική αντίληψη του σώματος. Πού βρίσκεται η ανάσα μου αυτή τη στιγμή? Αρχίζω να αναπνέω συνειδητά. Παρατηρώ την αναπνοή και αυτή η παρατήρηση φέρνει το μυαλό στην παρούσα στιγμή. Έχει υπομονή. Χαλάρωσε στην παρούσα στιγμή, χωρίς προσδοκίες. Η ιδέα του να βρίσκεσαι απλώς στην παρούσα στιγμή ακούγεται άχρηστη στο μυαλό σου. Αγνόησέ το. Παρατηρώ τη μεταμορφωτική δύναμη της κίνησης των πνευμών. Το άγχος εξαφανίζεται. Το μυαλό μου αντιτίθεται στη διαδικασία. Τη θεωρεί άχρηστη. Συνδέομαι ξανά με την αναπνοή. Ηρεμώ το μυαλό που κινείται πέρα δόθε και βιώνω το φυσικό σώμα, μόνο αυτό. Το εργαλείο της αναπνοής και η αναζήτηση της θέσης της αναπνοής μέσα στο σώμα με βοηθάει συνειδητά να απελευθερώσω τις ανησυχίες του παρελθόντος και του μέλλοντος. Πού βρίσκεται η ανάσα μου? Πώς κινείται ο αέρας μέσα στα πνευμόνια?
Άλλες φορές κατεβαίνει μέχρι την κοιλιά, άλλες η αναπνοή παραμένει ρηχή. Μην την πιέζεις και μην την κατευθύνεις. Επιτρέπω στο φυσικό σώμα να είναι και το παρατηρώ, κρατώντας το μυαλό, την προσοχή μου, στο εδώ και τώρα των φυσικών αισθήσεων, για να κάνω το μυαλό συνειδητό σε όλα όσα ήδη συμβαίνουν. Απόλαυσε τις φυσικές αισθήσεις. Πού μπορείς να στείλεις αυτή την αναπνοή? Χαλάρωσε τον τριαδικό εαυτό, το σώμα και το μυαλό, μιας και η ψυχή είναι ήδη εκεί και σε παρατηρεί. Αγάπησε το φυσικό σώμα απλώς και μόνο για την ικανότητά του να υπάρχει μόνο στην παρούσα στιγμή. Αυτό ορίζεται ως παροντικότητα. Το απόγευμα βλέπω το μύθο. Επιστρέφω στο διανοητικό μου χώρο. Δεν απέφυγα να χτίσω θυμό και ανυπομονησία μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Έχω εκπαιδευτεί να ψάχνω συνεχώς αποτελέσματα. Η κατάσταση της χαλάρωσης και της άνεσης διήρκησε μόνο για λίγο και εξαφανίστηκε μόλις το μυαλό της μαϊμούς και η συνομιλία του ανέλαβαν ξανά τα ηνία. Αποθαρρύνομαι, γιατί να συνεχίσω να παρατηρώ τις φυσικές μου αισθήσεις? Γιατί να επαναφέρω την προσοχή στην παρουσία μου και να χάσω τόσο πολύτιμο χρόνο από την οργάνωση διαφόρων πραγμάτων μέσα από τη σκέψη? Εισπνέεις και εκπνέεις. Άκου και εμπιστεύσου. Το εγώ μου παλεύει ενάντια σε κάποιες στατιστικές που λένε πως το 93% των σημερινών σκέψεων ισούται με τις χθεσινές. Διαφωνώ, αγωνίζομαι, αρνούμαι αυτά τα επιστημονικά δεδομένα που με αποδεικνύουν έναν ρομποτικό στοχαστή. Αλλά το βλέπω, το αναγνωρίζω. Υπάρχει μόνο ένας παράγοντας που συμβάλλει στο να μην προσελκύω τις ίδιες άχρηστες χθεσινές αυτοματοποιημένες σκέψεις. Μόνο ένας παράγοντας. Και αυτός ο παράγοντας είναι η ζωή. Το εδώ και τώρα, η έκπληξη, το απρόσμενο, το θεϊκό, ο άγνωστος, ο άσος το μανίκι μου, το μεγάλο πνεύμα που λειτουργεί μέσα μου στο εδώ και τώρα, όταν βρίσκει ένα κενό κανάλι, έτσι ώστε να μπορεί να γιωθεί, έτσι ώστε το κάθε τι να γίνεται συνειδητό, μέσα στο αιώνιο. Διαφορετικά, με όλη αυτή την ακαταστασία, το ζωντανό ποτάμι της ζωής προσκρούει στο φράγμα, στο σταθερό εμπόδιο των επαναλαμβανόμενων άχρηστων συχνοτήτων του τι έγινε και του τι θα γίνει. Όταν όλα υπάρχουν, είναι πραγματικά, απλώς είναι, στο τώρα. Και η απουσία από το τώρα είναι αμαρτία. Η μόνη αμαρτία που υπάρχει. Το βράδυ με αγκαλιάζει. Θα δώσω στον εαυτό μου ένα παράδειγμα. Υπήρχε ένας άντρας που καθόταν. Μια μύγα προσγειώθηκε στο μέτωπό του και χωρίς να το προσέξει κίνησε το χέρι του προς το μέτωπο και η μύγα έφυγε. Σταμάτησε. Η μύγα δεν ήταν πια εκεί, αλλά τώρα πρόκειται να μετακινήσω συνειδητά το χέρι μου, όπως έκανα πριν, όταν το έκανα συνείδητα. Σε αυτή την πράξη μου έλειψε μια ευκαιρία να ενωθώ με το θεϊκό, να είμαι μαζί με τη ζωή. Το μυαλό μου ήταν απασχολημένο πάρα πολύ με όλα τα άλλα και το χέρι μου κινήθηκε μηχανικά. Θα έπρεπε να είχε γίνει συνειδητά,
γιατί έτσι μου έλειψε μια στιγμή ζωής. Αυτός είναι ο δρόμος για να είσαι σε εγρήγορση ακόμα και στις μικρότερες πράξεις. Και τότε είναι δυνατή η γείωση της επικοινωνίας με το θεϊκό, επειδή το πνεύμα μπορεί μόνο να γίνει αντιληπτό στο εδώ και τώρα. Το πνεύμα είναι πάντα πρωτότυπο, μια εσωτερική έκρηξη, πάντοτε νέα και φρέσκια. Το μεγάλο πνεύμα μιλάει, αλλά ένα απασχολημένο μυαλό δεν μπορεί να ακούσει. Όταν όμως αυτό συμβαίνει, αντανακλάται στην ψυχή και στο σώμα, σε όλη μου την κατάσταση, στην εξωτερική μου εμφάνιση, στο πεπρωμένο μου. Αναπόφευκτα υπερβαίνει τα όρια της ατομικής αντίληψης, αναβαθμίζει την ανθρώπινη εμπειρία μου και ως εκ τούτου αντανακλάται επίσης στη δόνηση του σύμπαντος, καθώς είμαι μέρος αυτού του σύμπαντος. Έτσι συνεισφέρω κι εγώ στον παράδεισο πάνω στη γη, στηρίζοντας το πνεύμα, ερχόμενος στην παρούσα στιγμή και αδειάζοντας το φυσικό μου δοχείο από την κίνηση των σκέψεων. Αυτό ορίζεται ως νύψη και κένωση του μυαλού. «Είναι αμαρτία», είπε ο άντρας, «ότι έδιωξα την ίγα χωρίς να το συνειδητοποιήσω, γιατί έτσι, εκτός παρουσίας, κάθε επιβλαβής δόνηση και σκέψη γύρω μου μπορεί να εισέλθει απρόσκλητη και να με επηρεάσει, μπαίνοντας μέσα στο πεδίο μου, μέσα στο φυσικό μου σώμα και τη νομίζω για δική μου. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις επιβλαβείς δονήσεις. Είναι έξω από τη φύση σου, έξω από το τριαδικό σύνολο. Μπορείς απλώς να τις τραβήξεις, να τις προσελκύσεις, να επιτρέψεις την είσοδο και μετά να τις ενσωματώσεις. Είναι εκεί έξω, αλλά μην τους επιτρέπεις την είσοδο. Έχεις παρατηρήσει πως μια έντονη και βαριά ατμόσφαιρα, καυγά, επηρεάζει κάποιον που μπαίνει σε ένα δωμάτιο? Είναι δονήσεις, αλλά είναι ξένες. Μην τους επιτρέπεις την είσοδο. Δεν είχα καταλάβει τη φυσική αλλαγή που προκαλείται από τις εισερχόμενες σκέψεις και τα συναισθήματα, τα επαναλαμβανόμενα, που διαταράσσει συνεχώς το σύστημα, το σύστημά μου, τη ψυχοσωματική μου ανταπόκριση. Μα τώρα αμφιβάλλω για τις σκέψεις και τα συναισθήματα. Ρωτάω, είναι αυτή η σκέψη δική μου? Είναι σκέψη της ψυχής μου? Με ικανοποιεί και μου προσφέρει γαλήνη? Εάν όχι, απαγορεύεται η είσοδος. Αυτό ορίζεται ως το κενό. Και τότε, μια μέρα, ησυχία των σκέψεων, ένας άδειος διανοητικός χώρος, δεν σημαίνει ότι είμαι ηλίθιος, αν και στον κόσμο θα μου λέγαν πως είμαι. Μια μέρα, υποταγή στη Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρης αποκαλύπτεται μέσω του κενού. Απαιτεί την πλήρη απελευθέρωση από το εγώ, έτσι ώστε η Χάρης να επιστρέψει στην ψυχή με τρόπο φυσικό. Το μεγάλο μυστήριο πάντα σε καθοδηγούσε να είσαι όχημα της Χάριτος. Σου έδειχνε πάντα τον τρόπο να αδειάζεις συχνά μέσα από δυσκολίες και κακοχίες που σε έκαναν να αναρωτιέσαι γιατί σκεφτόμουν τόσο πολύ και ζούσα τόσο λίγο. Τότε, μια μέρα, ζητάς περισσότερη από αυτή την επίσκεψη του Θεϊκού για να μην επαναλάβεις ποτέ
αν είναι δυνατόν, την απουσία, την πραγματική αμαρτία. Μια μέρα, η φυσική ροή της ζωής, της ηρεμίας, που δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει επιβλαβείς λέξεις και πράξεις, καθώς δεν ρέουν φυσικά από μέσα της, ρέουν φυσικά μόνο μέσα από το μυαλό, τότε αυτή η φυσική ροή διευκολύνεται από το κενό. Σε παρακαλώ, έχει υπομονή και εμπιστοσύνη. Η εμφάνιση σκέψεων και συναισθημάτων στη σφαίρα του διανοητικού σου χώρου δεν είναι ένα υλικό που παράγεις εσύ. Είναι ξένο, εξορισμού. Έφτασες σε αυτή τη γη διανοητικά άδειος. Όλα τα άλλα τα απέκτησες μέσω της εκπαίδευσης. Οι εισερχόμενες σκέψεις και τα αυτοματοποιημένα συναισθήματά σου είναι απλώς μία πρόταση για να αντιδράσεις. Αν μείνεις ακίνητος και αμφιβάλλεις, μπορείς να απορρίψεις αυτή την πρόταση. Πες, είναι αυτή η σκέψη δική μου? Πολύ σύντομα το βλέπω. Καμία σκέψη δεν είναι αυθεντικά δική μου. Αυτό ορίζεται ως το διανοητικό κενό. Η κένωση του νοός. Ένας νους που στέκεται μέσα στην καρδιά και βλέπει πώς μια σκέψη πλησιάζει από έξω, προσπαθώντας να διεισδύσει μέσα στο φυσικό χώρο της ανθρώπινης εμπειρίας και μπορεί να την πετάξει έξω εγκαίρως. Τη νύχτα εισπνέεις και καθώς εκπνέεις, επιτρέπεις την εκπνοή σου να γίνει λίγο μεγαλύτερη. Απομακρύνεις συνειδητά τυχόν αρνητικές σκέψεις ή ενέργειες από το φυσικό σου σώμα, επιβραδύνοντας το σώμα σου με φυσικό τρόπο. Συνεχίζεις να αναρωτιέσαι, πού βρίσκεται η ανάσα μου τώρα, πώς μπορώ να θεραπεύσω το σώμα μου στο εδώ και τώρα με τη βοήθεια της αναπνοής. Καρδιακή προσευχή προς το θεϊκό είναι για όλους τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από τη διανοητική εισβολή, να πετάξουν μακριά τις σκέψεις ως ενοχλητικές μύγες. Αγαπητό ημερολόγιο, καληνύχτα.